Αυτά λοιπόν με τις φορολογικές δηλώσεις. Πάμε τώρα στο άλλο ζήτημα των ημερών που αφορά στην τεχνική εκπαίδευση και συγκεκριμένα στις 53 ειδικότητες που καταργούνται. Τώρα, με ορομίσιους καθηγητές θα συνεχίσουν κανονικά τις σπουδές τους οι 13.000 μαθητές, των οποίων η ειδικότητα θα καταργηθεί. Τη δέσμευση αυτή έδωσε ο Υπουργός Παιδείας ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και μάλιστα δεσμεύτηκε επιπλέον ο κ. Αρβανιτόπουλος ότι οι ειδικότητες που θα καταργηθούν από τα τεχνικά λύκεια θα απορροφηθούν από τα 91 δημόσια ΙΕΚ τα οποία λειτουργούν στη χώρα, ενώ κάποιες μάλιστα θα αποτελέσουν και αντικείμενο διδασκαλίας στον ΤΕΙ. Τώρα, αυτά από τη μία πλευρά, αυτά λέει ο Υπουργός. Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί μιλούν για μεγάλο πλήγμα καταρχήν στους μαθητές και κατ' επέκταση και στους γονείς που επέλεξαν τις ειδικότητες που καταργούνται, καθώς ουσιαστικά θα κληθούν να πληρώσουν για να αποκτήσουν το πτυχίο που τους παρέχει ο τομέας υγείας και πρόνοιας, στρεφόμενοι κυρίως προς τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Μιας και οι ειδικότητες αυτές, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι από τις πλέον δυναμικές και επίκαιρες. Για το ζήτημα αυτό θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Με τον κύριο Στέργιο Αποστολακούδη, διότι πρέπει να σας πούμε ότι πριν από λίγες ημέρες, την Πέμπτη συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δεύτερου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης, μαζί βεβαίως με τους καθηγητές, συνεδρίασε, παρόν φυσικά ήταν ο πρόεδρος και διευθυντής ο κύριος Στέργιος Αποστολακούδης, και θα μας μεταφέρει αμέσως τώρα καταρχήν το πρόβλημα έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, διότι ο κύριος Αποστολακούδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το ζει το ζήτημα από μέσα, όπως θα μπορούσε να πει κανείς πολύ απλά. Κύριε Αποστολακούδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Πασχάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα είσαστε κοντά μας για να μιλήσουμε για ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας, διότι έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται ότι θα γίνουν τα πράγματα και θα διαμορφωθεί η νέα κατάσταση, τα παιδιά θα έρθουν σε απόγνωση, μαζί με τα παιδιά φυσικά οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς. Έχετε δίκιο. Έτσι είναι, καταρχήν το θέμα αγγίζει τους μαθητές, οι οποίοι από την πρώτη τάξη πάνε στη Δευτέρα και δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον τομέα υγείας και πρόνοιας. Και όσον αφορά στο σχολείο μας, αυτοί οι μαθητές ήταν περίπου στο 50%, από τους 130 είναι 56 που δηλώνουν προς το παρόν, δηλαδή τα στοιχεία αυτά μεταβάλλονται το Σεπτέμβριο, ότι επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν τον τομέα υγείας και πρόνοιας. Και στην τρίτη τάξη υπάρχουν περίπου 54 μαθητές οι οποίοι δηλώνουν ότι επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν τις ειδικότητες νοσηλευτικής, βρεφονιπιακών και ειδικών εργαστηρίων, γιατί στη δεύτερη τάξη είχαν τελειώσει τον τομέα υγείας και πρόνοιας και δεν μπορούν να πάνε σε κάποιες άλλες ειδικότητες πλην αυτές που σας ανέφερα. Επομένως, το θέμα είναι πρώτον τι θα γίνει με τους μαθητές της δεύτερης τάξης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον τομέα, αν θα τους δοθεί δυνατότητα να τον παρακολουθήσουν. Δεύτερον, με ποιους καθηγητές θα κάνουν μάθημα οι μαθητές που είναι τώρα στην τρίτη τάξη για το έτος σχολικό της νομίου 2013-2014, και υπάρχει και ένα θέμα τι θα συμβεί με τους συναδέλφους μας οι οποίοι όταν ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και από το σχολείο μας αυτοί οι συνάδελφοι θα ενέρχονται στους 12. Κύριε Αποστολακούδη, να ρωτήσω κάτι πολύ πρακτικό έτσι για να καταλαβαίνουμε και με νούμερα τι ακριβώς συμβαίνει. Στο δικό σας το σχολείο πόσα παιδιά φοιτούν? Δεν σας άκουσα, αν θέλετε. Λέω, στο δικό σας το σχολείο πόσα παιδιά φοιτούν, παρακολουθούν αυτές τις ειδικότητες? Στο σχολείο παρακολουθούν συνολικά, με βάση τα στοιχεία που είχαμε για το 2012-2013, 351 μαθητές. Εξ αυτών, το 45% ήταν στον τομέα υγείας και πρόνοιας. Επομένως, αυτός ο τομέας και οι ειδικότητες στην τρίτη τάξη είχαν τη μεγαλύτερη ζήτηση σχέση με όλες τις άλλες ειδικότητες που έχουμε στο σχολείο. Και για το επόμενο σχολικό έτος, γιατί αξίζει και αυτό να το αναφέρουμε, κύριε Αποστολακούδη, πόσα παιδιά έχουν υποβάλει τη σχετική τους προτίμηση? Είπαμε ότι στη δεύτερη τάξη από τους 130 μαθητές είχαν δηλώσει ότι θέλουν να παρακολουθήσουν τον τομέα 56. Αυτά είναι προσωρινά στοιχεία, μεταβάλλονται βέβαια τον Σεπτέμβριο, αλλά κατ' ελάχιστον, 1-2%. Επομένως, περίπου το 50% των μαθητών που από την πρώτη τάξη έρχονται με μεταγραφές από άλλα σχολεία δήλωναν την προτίμησή τους στον τομέα υγείας και πρόνοιας. Το ρωτάω αυτό, κύριε Αποστολακούδη, συγγνώμη, το ρωτάω τους αριθμούς, γιατί κανείς πολύ εύκολα μπορεί να σκεφτεί ότι μιλάμε τώρα παραδειγματικά για την Αλεξανδρούπολη. Αυτοί οι αριθμοί και ενδεχομένως και πολύ περισσότεροι να αφορούν και άλλα, και άλλες σχολές σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, που δείχνει δηλαδή ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών που προτιμούν αυτές τις ειδικότητες. Οπότε ουσιαστικά πραγματικά τα παιδιά αυτά θα βρεθούν στο δρόμο και σε αδιέξοδο.
Δεν είναι ένας μικρός αριθμός, ξέρω εγώ, 500-600 μαθητές που δεν ξέρουν τι θα κάνουν του χρόνου ή την επόμενη σχολική χρονιά. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Μιλάμε περίπου για 20.000 παιδιά. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι προφανές ότι αφού στην πόλη μας έχουμε δύο επάρκειες, το ένα που στεγάζεται στο δικό μας, αυτή η ειδικότητα είχε αποκτήσει μια δυναμική με τις εγγραφές που είχαμε μέχρι τώρα, το σχολείο μας θα είναι το μεγαλύτερο λύκειο και από τα γενικά και από τα επαγγελματικά όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών και κυρίως χάρη στην ειδικότητα και στον τομέα υγείας και πρόνοιας, γιατί οι προτιμήσεις των μαθητών στρέφονταν προς τα εκεί. Επομένως και εγώ με βάση τα στοιχεία που έχω και από άλλα σχολεία νομίζω ότι γύρω εκεί είμαστε στους 20.000 μαθητές οι οποίοι δηλώνουν ότι προτιμούν να σπουδάσουν στον τομέα υγείας και πρόνοιας και κατ' επέκταση στις ειδικότητες της τρίτης τάξης που είναι ειδικότητες νοσηλευτικής, βρεφονιπιακών και βοηθών ιατρικών εργαστηρίων. Τώρα συμβαίνει το εξής τραγελαφικό σε αυτή τη χώρα, κύριε Αποστολακούδη. Από τη μια μιλάμε για παραγωγικότητα, για ανάπτυξη και από την άλλη ερχόμαστε και καταργούμε την τεχνική εκπαίδευση, ένα βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Δυστυχώς στη χώρα μας είναι πολλά τα παράδοξα. Πράγματι είναι αυτό, χωρίς την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση δεν βλέπω να μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Και δεύτερον, καταργείται η ειδικότητα των καθηγητών και θα τεθούν σε διαθεσιμότητα οι καθηγητές ενώ σου υπάρχουν ειδικότητες των μαθητών στα σχολεία και θα βρεθούμε σε αδέξοδο το Σεπτέμβριο ποιος θα διδάξει σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, είναι η πολιτική αυτή του Υπουργείου Παιδείας και γενικότερα της κυβέρνησης, νομίζω στα όρια του παραλόγου, δεν μπορεί κανείς να την αντιμετωπίσει λογικά και να δώσει μια λογική εξήγηση και νομίζω ότι είναι κάτω από την πίεση της Τρόικας ότι πρέπει να βρεθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός εργαζομένων που πρέπει να τεθούν σε διαθεσιμότητα, που νομίζω ότι αργότερα αυτό καταλήγει σε απόλυση και όχι μετακίνηση σε άλλες θέσεις, γιατί εξάλλου οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα χρειάζονται και δεν θα έπρεπε να τεθούν σε διαθεσιμότητα κινητικότητα όπως την ονομάζουν. Δυστυχώς είναι εκείνη η πρακτική που λέει ο σοφός λαός, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι, χωρίς να βλέπουμε τίποτα και κανέναν, χωρίς να λογαριάζουμε τίποτα και κανέναν. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί αξίζει και αυτό να μας το πείτε, κύριε Αποστολακούδη. Εσείς μιλάτε καθημερινά με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους μαθητές. Τι σας λένε μετά από αυτές τις εξελίξεις, τι φοβούνται, τι τους απασχολεί, τι πιστεύουν ότι θα κάνουν από εδώ και έπειτα? Επειδή χθες το απόγευμα υπήρξε μία συγκέντρωση των μαθητών γονέων και των εκπαιδευτικών με την πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Δεμόνων του Σχολείου του Δευτέρου Επάρχου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΛΜΕ Εύρου, αυτά τα ζητήματα ετέθηκαν. Και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς απαντήσεις συγκεκριμένες δεν υπάρχουν και σε εμάς όταν τίθεται το ερώτημα από τους μαθητές και από τους γονείς τους και δαιμόνες τους, δεν μπορούμε να απαντήσουμε συγκεκριμένα τι θα συμβεί. Μα είναι προφανές ότι οι μαθητές είχαν κάνει μια επιλογή συνειδητή και μάλιστα όπως αναφέρουμε και στο πρακτικό του Συλλόγου Δασκόντων. Πολλές φορές έχουμε μαθητές οι οποίοι είναι ενήλικες και επιλέγουν το συγκεκριμένο τομέα και συγκεκριμένη ειδικότητα νοσηλευτικής, βρεφονιπιακών, βοηθών ιατρικών εργαστηρίων συνειδητά γιατί θέλουν να πάρουν ένα πτυχίο ή να αναβαθμίσουν το πτυχίο που έχουν και αυτή μπορεί να είναι και απόφοιτη γενικών λυκείων και απόφοιτη ΤΕΗ και πολλές φορές μπορεί να είναι και απόφοιτη πανεπιστημίων. Επομένως, αυτό που είπε το Υπουργείο Παιδείας ότι για αυτές τις ειδικότητες δεν υπήρχαν προτιμήσεις ή δεν μπορούσαν να βρεθούν δουλειές, νομίζω ότι είναι λάθος και προφανές είναι λάθος. Το τι θα συμβεί τώρα το Σεπτέμβριο, πράγματι, δυστυχώς και λυπάμαι πάρα πολύ, δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω ούτε στους μαθητές, ούτε στους γονείς και δαιμόνες τους, γιατί δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω ποια θα είναι η πρακτική του Υπουργείου Παιδείας. Ευελπιστώ ότι θα δοθεί μια λύση προς όφελος των μαθητών και των καθηγητών, ελπίζω, γιατί αυτοί οι συνάδελφοί μας τόσα χρόνια έχουν προσφέρει, μπορούν να προσφέρουν, είναι σε θέση να προσφέρουν. Είναι άδικο σε μια μέρα να βγαίνουν εκτός εργασίας και πλήττει αυτό το μέτρο και τους μαθητές και
και τους γονείς, αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Για τους οποίους εκπαιδευτικούς πρέπει να πούμε, κύριε Αποστολακούδη, για να μην υπάρξει κάποια σύγχυση, κάποια παραπληροφόρηση, πολλοί από αυτούς είναι και με πτυχία ΑΕΗ και αξίζει να το τονίσουμε αυτό. Ακούστε λίγο, η ειδικότητα που φλήττονται είναι γιατρών, νοσηλευτών των ΑΕΗ, οι οποίοι, και των ΤΕΗ, οι οποίοι αρκετοί από τουλάχιστον το σχολείο μας, έτσι, έχουν μεταπτυχιακά, άλλοι είναι και σε διδακτορικό, άλλοι παίρνουν δεύτερο μεταπτυχιακό, δεν είναι καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν τυπικά προσόντα ή προσλήφθηκαν με τρόπο παράδοσο, με μέσον κτλ. Είναι καθηγητές που έχουν προσληφθεί με αξιοκρατικότατο τρόπο, έχουν και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να διδάξουν στο σχολείο, έχουν τα τυπικά προσόντα και τα ουσιαστικά προσόντα. Και επομένως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Υπουργείο, μάλλον μπορώ να το εξηγήσω, όχι με τη λογική βέβαια, ότι το Υπουργείο ήθελε ένα συγκεκριμένο αριθμό και τον βρήκε μέσα από αυτές τις ειδικότητες. Μάλιστα. Κύριε Αποστολακούδη, το απόλυτο χάος, έτσι κι αλλιώς κυριαρχεί. Μένει τώρα να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μακάρι να βρεθεί καλύτερη δυνατή λύση, όπως έχουν έρθει τα πράγματα για τους μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους γονιούς. Και εδώ είμαστε για να δούμε και το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολακούδη. Κύριε Μαστάκη, και εμείς ελπίζουμε σε αυτό και εναποθέτουμε και τις ελπίδες μας πλέον στο Θεό να δίνει φώτιση σε όσους παίρνουν αποφάσεις για να πάρουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Κύριε Αποστολακούδη, ξέρετε, κάθε βράδυ το λέω μέσα από αυτό εδώ το δελτίο ότι ο Θεός να βάλει το χέρι του, ο Θεός να μας φωτίσει. Δεν ξέρω τελικά τι πρέπει να πρωτοκάνει αυτός ο Θεός. Πραγματικά δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το αναδείξαμε και χθες. Τα πάνω κάτω έφερε στο νησί της Αμοθράκης η παρουσία αντιπροσωπείας του ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου και της συγκέντρωσης που διοργάνωσαν για την αποδόμηση της ωφελημότητας των οικονομικών ζωνών που ευαγγελίζονται ορισμένοι. Τα μέλη του ΕΠΑΜ εξέθεσαν τις απόψεις τους και την αντίθεσή τους στην δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών. Ωστόσο, ένα τηλεφώνημα που δέχτηκαν από τον Δήμαρχο τους προέτρεψε να μην ξαναενοχλήσουν το νησί.